αυστηρότερου όρου παραχώρηση, εξασφάλιση τη προσβασιμότητα των πολιτών, ψηφιακό έλεγχο και ψηφιακέ καταγγελίε με άμεση επιβολή προστήμων, αλλά και τον θεσμό των απάτητων παραλίων, περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαχείριση του Αιγαλού. Από τι κυριότερε αλλαγέ που συζητούνται, ωστόσο, είναι η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από του Δήμου. Προχωρούμε σε αυτό το νομοσχέδιο γιατί υπάρχει μια απαράδεκτη κατάσταση με τα ομπρελοκαθίσματα. Η κατάσταση αυτή έγινε περισσότερο διακριτή πέρσι με το λεγόμενο κίνημα τη πετσέτα καταγράφηκαν 1.750 παραβάσεις σε 4.500 ελέγχους. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αδυναμία επικοινωνίας με τους Δήμους. Έχουμε πολλαπλές αρμοδιότητες. Εκείνο όμως που έχει σημασία δεν έχει αξία τόσο μεγάλη ποιος θα κάνει την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σημασία έχει τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, αν τα έσοδα που θα αποδώσει όπως λέει το δημόσιο στους Δήμους μπορεί να καλύψουν έτσι το σύνολο των αναγκών που έχουν οι Δήμοι για να είναι οι παραλίες προστατευόμενες, είτε να έχουν τους ναυαγωσώσει, είτε να τους καθαρίζουν. Το ζητούμενο είναι ότι την ευθύνη των παραλίων σε ό,τι αφορά την ναυαγωσική προστασία, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, σε ό,τι αφορά άλλου είδου παρεμβάσει, ποιο θα την έχει. Θα την έχει ο παραχωρησιούχο, ο οποίο από τον διαγωνισμό έω και τρία χρόνια θα παίρνει τη χρήση τη παραλία και κάπου και αναφέρει ότι θα έχει και αυτό κάποιε ευθύνε τα προαναφερόμενα που είπα. Παρακάτω λέει θα έχει την ευθύνη ο Δήμος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλουν ξεκαθάρισμα, διότι έχουν και ποινικέ ευθύνε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, η πλειοδοτική διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικά και όχι από του Δήμου. Θα υπάρξουν συμβάσει διάρκεια έω τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν χάνουν λεφτά οι Δήμοι από το νέο θεσμικό πλαίσιο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει κεντρικά την ευθύνη για του διαγωνισμού για τι παραχωρήσει. Εκτίμηση για τα έσοδα δεν μπορεί να γίνει. Το ζητούμενο είναι να μπει τάξη στο πεδίο αυτό. Τα έσοδα για να αντισταθμίσουν το κόστο ήταν αφενό από τα έσοδα τη παραλία, στα οποία πέραμε από το περίπου 70% εμεί, που κανονικά πρέπει να πούμε το 100%. Αλλιώ, α βγει το κράτο να τα νοικιάσει, να αναλάβει όλε τι ευθύνε, δική του είναι η περιουσία, μπορεί και να πάρει την αυαγοσώστε και την καθαριότητα να πάρει και τα έσοδα να πάρει. Δεδομένων των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί το περασμένο καλοκαίρι στι παραλίε, ο βασικό στόχο είναι να υπάρχει μια πλήρη και ψηφιακή καταγραφή των δημόσιων εκτάσεων στον Εγυαλό. Ναι, μεν καλέ ελεύθερες παραλίε. προφανώς συμφωνούμε, αλλά πρέπει και στο κομμάτι ή στην κατεύθυνση των οργανωμένων παραλίων πρέπει οι Δήμοι να έχουν τα έσοδα εκείνα που μπορούν να στηρίξουν αυτές τις οργανωμένες παραλίες, ούτως ώστε οι πολίτες να αισθάνονται απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα ασφαλείς. Αναφορικά με τον έλεγχο τη στήριξη της νομιμότητας και του νέου πλαισίου που θα θεσπιστεί, αναμένεται να αξιοποιηθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν καταγγελίες μέσω μιας ειδικής εφαρμογής στο κινητό τους. Περιλαμβάνονται ακόμα μέτρα άμεση διακοπή και αποτροπή τη αυθαίρετη κατάληψη, όπω άμεση απομάκρυνση κινητών στοιχείων, σφράγιση τη επιχείρηση, αυστηροποίηση προστήμων, αξιοποίηση τεχνολογία για τον εντοπισμό όλων των παραβάσεων μέσω drones και συνεργασία με κλιμάκια ελέγχου τη αυθαίρετη δόμηση. Ποιο είναι ο ελεκτικό μηχανισμό του Δήμου, Έχουμε μήπω υπαλλήλου οι οποίοι περισσεύουν για να συστήσουμε κλιμάκια ελέγχου. Πού να του βρούμε. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε υπαλλήλου για να συνεχίσουμε την οικονομική μα, την τεχνική μα και την διοικητική μα υπηρεσία. Το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του Αιγιαλού, που είναι υπό επεξεργασία, εισάγει και ένα νέο θεσμό για την προστασία των περιοχών Natura, τι απάτητε παραλίε, τι οποίε δεν θα επιτρέπεται καμία εμπορική δραστηριότητα.